Η επιχείρηση Κτήμα Χρυσοχοΐου ξεκίνησε από το 1948. Αυτή τη στιγμή είμαι η τρίτη γενιά. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ξεκίνησαν και αγόρασαν τα πρώτα μπέλαλια το 1978 και φύτεψαν τους πρώτους αμπελόνες με την ποικιλία ξινόμαυρο, γιατί είμαστε μέσα στη ζώνη της ονομασίας προέλευσης ξινόμαυρο. Η κρίση ξεκίνησε το 2009, που ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο μας. Το πρώτο πλήγμα ήταν φυσικά στους αμπελουργούς, γιατί τα ενοπεία αντιμετωπίζοντας την κρίση, αναγκάστηκαν να μην πάρουν σταφύλια από τους συνεργαζόμενους συνοπιούς, οπότε αμπελουργούς. Οπότε εκεί έγινε το πρώτο πλήγμα. Αυτή τη στιγμή έχει επηρεάσει πάρα πολύ, γιατί το κρασί έχει γίνει πια ένα είδος πολυτελείας, που Έλληνας δεν νοείται να καθίσει στο τραπέζι του χωρίς ένα ποτηράκι κρασί, είναι μέσα στην νοοτροπία μας. Οπότε για να συνεχίσει την πορεία του αυτή ο Έλληνας, καταφεύγει στο χύμα το κρασί, το οποίο δεν μπορεί να είναι ποιοτικό όσο το εμφιαλωμένο. Από εκεί και πέρα το κράτος δεν βοηθάει καθόλου, γιατί αντί να διευκολύνει λίγο την κρίση και όλη αυτή την κατάσταση, βάζει πρόσθετους φόρους σε ένα προϊόν το οποίο παράγεται στη χώρα, αντί να βάλει φόρους σε προϊόντα τα οποία εισάγονται μέσα. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα για να φέρουμε το κρασί εκεί που θέλουμε. Στην Ελλάδα αυτά που μας λείπουν είναι η διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση πάνω στο κρασί. Ο κόσμος όμως έχει κάνει τη στροφή του, έχει αρχίσει να μαθαίνει, να ψάχνει και να ενδιαφέρεται για το κρασί. Πιστεύω ότι το μέλλον θα είναι καλό, αν φυσικά δεν υπάρχουν τα εμπόδια που σας εξήγησα πριν από θέμα κρίσης. Αλλά αν τα βγάλουμε αυτά τα εμπόδια όλα, υπάρχει ένα πολύ προσοδοφόρο και ελπιδοφόρο μέλλον για την αμπελουργία γενικά και ακόμα γενικότερα για το κρασί και όχι μόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Γιατί βλέπω συνεχώς ότι η ποικιλία ξινόμαυρο, γιατί σας μιλάω για την ποικιλία την οποία ζω και καλλιεργώ, παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις και ζητιέται παγκοσμίως. Οπότε αυτό σημαίνει ένα νέο ξεκίνημα για την Ελλάδα και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ μεγάλος, γιατί συνεχώς τα ενοπεία αναπτύσσονται. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 730 ενοπεία, μικρά και μεγάλα. Είναι τόσο εγγεγραμμένα στην Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος και έχεις να παίξεις φυσικά με την ποιότητα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσεις για να μπορέσεις να ανταγωνιστείς. Ανταγωνισμός θεωρείται πάνω απ' όλα στην περιοχή μας τους ίδιους συναδέλφους σου, γιατί βγάζεις τα ίδια κρασιά, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι για να ξεχωρίσεις από αυτό και να προτιμήσουν εσένα και από εκεί πέρα να ανταγωνιστείς τον υπόλοιπο, τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, ασχέτως αν υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κρασιών. Πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις στον ανταγωνισμό? Όπως σας είπα, είναι η ποιότητα πάνω απ' όλα, που δεν πρέπει για μένα να χαλάσει καθόλου και σε ίσα κάθε χρόνο να γίνεται και καλύτερα και να βρίσκεις συνεχώς ανταγωνιστικά μέτρα. Και οι εξαγωγές. Αυτή τη στιγμή, γιατί στην Ελλάδα, έτσι πως είναι η οικονομία της Ελλάδας, είναι πολύ δύσκολα. Οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε καθαρά στην εξαγωγή.